Κύριε Κατηφέ, καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κύριε Παπαβασιλείου. Τις τελευταίες ώρες συζητάμε όλοι για αυτό το περιστατικό που πραγματικά σοκάρει. Αναφέρομαι στο άγριο μπούλινγκ εις βάρος 15χρονου μαθητή σε ιδιωτικό σχολείο από συμμαθητές του. Του πέρασαν πετονιά στο λαιμό και το υπόλοιπο σώμα με αποτέλεσμα να τον τραυματίσουν. Καταρχάς, θα ήθελα να μου πείτε ποια είναι η εικόνα που έχετε εσείς σε επίπεδο συνομοσπονδίας ως προς αυτά τα περιστατικά. Γιατί αυτό που εισπράττουμε εμείς είναι ότι καταγράφεται συνεχώς μια αυξητική τάση, κύριε Κατηφέ. Αυτή είναι η αντικειμενική εικόνα και δεν θα μπορούσε να είναι, αν το θέλετε, και διαφορετικά. Με ποια έννοια το λέμε? Με την έννοια ότι δυστυχώς διαχρονικά βλέπουμε ότι δεν δίνεται καθόλου έμφαση στην πρόληψη αυτών των φαινομένων, παρά μόνο ερχόμαστε όλοι να δράσουμε μετά κατασταλτικά. Mm-hmm. Θεωρώντας μάλιστα ότι σε μια κοινωνία που στη μήτρα της έχει τη βία, τη φτώχεια, την ανεργία, την παιδική κακοποίηση, είναι στοιχεία τα οποία αντικειμενικά θα υπάρχουν και θα γενικεύονται και σε νεότερες ηλικίες. Και μάλιστα εμείς εκτιμάμε από την εικόνα που έχουμε ότι υπάρχουν αυξητικές τάσεις κυρίως μετά την πανδημία. Το πώς επέδρασαν τα δύο χρόνια κλειστά σχολεία στην ψυχοσύνθεση και των παιδιών και των εφήβων. Γιατί ξέρετε, το σχολείο δεν είναι μόνο χώρος μόρφωσης, είναι και χώρος κοινωνικών σχέσεων. Θεωρούμε ότι είναι απότοκος και της αύξησης της ενδοοικογενειακής βίας. Άρα δυστυχώς κάποια παιδιά, είτε για μιμητισμό, είτε ακόμα και για να αποφύγουν αυτό που δέχονται, διαμορφώνουν λάθος πρότυπα, λάθος συμπεριφορά. Είναι η μεγαλύτερη προσκόλληση των παιδιών σε οθόνες και ο ρόλος που παίζουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αυτό είναι ένα σημαντικό ζήτημα, γιατί φαίνεται ότι έχουν αρχίσει να υποχωρούν αυτές οι παραδοσιακές αξίες ή ισχυροί θεσμοί, όπως της οικογένειας ή και του σχολείου, και στον αντίποδα τη θέση τους φαίνεται ότι παίρνουν, κύριε Κατηφέ, τα social media που αναπαράγουν πολλαπλασιαστικά, θα έλεγα εγώ, τα βίαια πρότυπα. Ναι, προφανώς έχει στηθεί μια ολόκληρη βιομηχανία με τεράστια κέρδη από πίσω, που δυστυχώς όμως διαμορφώνει και όρους κοινωνικής συνείδησης και κοινωνικής δράσης στις νεότερες γενιές. Και το λέμε αυτό με την έννοια ότι εμείς δεν θεωρούμε ότι η ενδοσχολική βία έχει τις ρίζες της μέσα στο σχολείο. Σαφέστατα επιδρά και το σχολείο και το πώς θα μπορούσε να είναι και το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, ώστε να ενισχύει και να ολοκληρώνει την προσωπικότητα των παιδιών μας. Άρα, αν το θέλετε, αν όλοι ανησυχούμε, πρέπει λίγο να ψάξουμε την αιτία, που κατά τη δική μας άποψη είναι με τι πρότυπα και τι αξίες μεγαλώνουν τα παιδιά μας σήμερα, με βάση το ότι είναι κοινωνικά όντα και ζουν σε μια κοινωνία που από τη μήτρα της, να το πω έτσι, τους γεμίζει με βία. Είναι χαρακτηριστικό, για παράδειγμα, για να δούμε και το ρόλο του σχολείου σε αυτό το κομμάτι, ότι σε πόσα σχολεία υπάρχουν σήμερα κοινωνικοί επιστήμονες, ώστε να μπορούν να στηρίξουν και τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς και εμάς τους γονείς. Σε πόσα σχολεία λειτουργούν σήμερα σχολές γονέων, ώστε να μπορεί να στηριχτεί και το δικό μας έργο. Σε πόσα σχολεία, αν το θέλετε, υπάρχουν οργανωμένες αθλητικές, πολιτιστικές ομάδες που θα μπορέσουν τα παιδιά μας και να διοχετεύσουν εκεί την ενεργητικότητά τους, θα μπορέσουν να καλλιεργήσουν τις κλίσεις τους, αλλά θα μπορέσουν να έρθουν και κοντά. Ή αν το να πλαισιωθούν από ένα υγιές περιβάλλον. Κύριε Κατηφέ, το προηγούμενο διάστημα η κυβέρνηση έφερε ένα νομοσχέδιο με μια δέσμη μέτρων που στόχο έχουν την πρόληψη και αντιμετώπιση φαινομένων ενδοσχολικής βίας. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται ο διπλασιασμός ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών από 1.600 σε 3.200 ψυχολόγους. Και η λειτουργία της πλατφόρμας, σήμερα έγινε γνωστό ότι μετά το Πάσχα θα λειτουργήσει, όπου θα μπορούν να γίνονται αναφορές περιστατικών ενδοσχολικής βίας και σε ανώνυμη βάση από τους μαθητές. Εκτιμάτε ότι κινείται στη σωστή κατεύθυνση, θα δώσει λύσεις? Είναι πολύ πίσω από τις πραγματικές ανάγκες. Και μάλιστα εμείς καταθέσαμε ολοκληρωμένη πρόταση με όλα αυτά που ανέφερα και πριν, όταν συζητιόταν το νομοσχέδιο στη Βουλή, γιατί είναι ένα νομοσχέδιο που περισσότερο δίνει βάρος στην καταστολή και όχι στην πρόληψη. Γιατί κοιτάξτε, όταν μιλάμε για 3.200 σχολικούς ψυχολόγους σε 13.500 σχολεία, καταλαβαίνετε ότι προφανώς είναι μια σταγόνα στον ωκεανό. Και όταν μιλάμε για σχολικό ψυχολόγο, για να έχουμε και μια εικόνα, γιατί εμείς ζούμε καθημερινά τα σχολεία, ζούμε καθημερινά τις αγωνίες των παιδιών μας. Mm-hmm. Μιλάμε για έναν ψυχολόγο ο οποίος πηγαίνει σε ένα σχολείο
κάθε μέρα. Δηλαδή, ανά πέντε μέρες περιστρέφεται στα σχολεία. Έτσι. Άρα, ούτε σταθερή σχέση μπορεί να δομήσει με τα παιδιά, ούτε σταθερό πρόγραμμα μπορεί να έχει, ώστε να μπορεί να κάνει προγράμματα πρόληψης για όλα αυτά τα ζητήματα. Είναι ένα βήμα, αλλά χρειάζεται περισσότερη ενίσχυση, λοιπόν. Δεν είναι μόνο αν χρειάζεται περισσότερη ενίσχυση, γιατί ξέρετε, το να μιλάμε για ενδοσχολική βία σε ένα περιβάλλον που καθημερινά τα παιδιά μας, να το πω έτσι, κινδυνεύουν, γιατί ξέρετε, βία είναι και τα ταβάνια που πέφτουν στα σχολεία. Βία είναι το ότι ένας μαθητής σήμερα, το φυσιολογικό θα ήταν να πηγαίνει στο σχολείο, που είναι ο φυσικός του χώρος, γεμάτος χαρά, και πηγαίνει γεμάτος φόβο. Αν θα πέσει το ταβάνι, αν θα έχει ρεύμα το σχολείο, αν θα έχει θέρμανση το σχολείο, αν θα έχει καθηγητή το σχολείο. Ξέρετε, όλα αυτές οι εικόνες όμως, δυστυχώς, που είναι η καθημερινότητα των παιδιών μας, τους κάνουν πολλές φορές να αποστρέφουν ή να αποστρέφονται από αυτό που θα ήταν το φυσιολογικό. Μάλιστα. Την αγάπη για τη γνώση και την αγάπη των κοινωνικών σχέσεων. Κύριε Κατηφέ, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία που είχαμε. Να είστε καλά. Και εσείς.